Έντονη ανησυχία σε γονείς και φοιτητές προκαλούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις σε βρετανικά πανεπιστήμια. Η απεργία επηρεάζει πέραν των 60 τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των πιο μεγάλων πανεπιστημίων της χώρας, όπως είναι η Οξφόρδη, το Cambridge και το Imperial College. Ο Χρύσανθος Σαββίδης, εκπρόσωπος βρετανικών πανεπιστημίων, εμφανίζεται καθησυχαστικός και εκφράζει τη θέση πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από τους Κύπριους φοιτητές. Δεν θα χαθεί η ακαδημαϊκή χρονιά, δεν θα χάσουν τις εξεταστικές περιόδους οι φοιτητές. Είναι ένας τρόπος αντίδρασης ακαδημαϊκών αλλά και γραμματικού προσωπικού όσον αφορά τις συντάξεις που παίρνουν από τα αρεστία. Οι κινητοποιήσεις που άρχισαν στις 28 Φεβρουαρίου θα κορυφωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Προβλέπεται πως θα διακοπεί η λειτουργία των πανεπιστημίων από τις 12 μέχρι και τις 16 Μαρτίου. Ως ακαδημαϊκή κάνουν απεργία, είναι υποχρεωμένοι από τις πιθανικές αρχές να επανασχεδιάσουν τα μαθήματα για να μην έχουν οποιοδήποτε κόστος στη φοιτησή τους οι μαθητές. Από την απεργιακή κινητοποίηση επηρεάζονται τουλάχιστον 1 εκατομμύριο φοιτητές σε όλη την χώρα, μεταξύ αυτών και πολλοί Κύπροι που φοιτούν στα επηρεαζόμενα πανεπιστήμια.